Ρασούλης, ο άνθρωπος που έχει γράψει μερικά από τα αρρώτερα τραγούδια της ζωής μας, είναι εδώ. Να μιλήσουμε για ένα... Ο Μανώλης θέλει, ο Ρασούλης μπορεί. Να μιλήσουμε για ένα πόντα φίλο. Δεν είναι απόντας. Είναι παρόντας και θα είναι, τουλάχιστον όσο ζω εγώ, θα είναι παρόν. Ποιητής 24 καρατίων, είχατε πει στη δίκη του, στη δίκη του Ακυπάνου. Αυτό είναι αλήθεια. Και ένα τέτοιο άνθρωπο δεν τον σηκώνει το σημερινό κλίμα. Και γιατί λυπούμε, σκότωσε. Γιατί σκότωσε. Λυπούμε πολύ, ας πούμε, διότι τον σκότωσαν αυτόν πιο μπροστά. Διότι η παντελής αδιαφορία για τον πολιτισμό στην Ελλάδα, η παντελής έλλειψη στρατηγικής για τον πολιτισμό, διότι οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα θεωρούν ότι είναι άξιοι να χρησιμοποιούν τον πολιτισμό σαν χαρτί τουαλέτας. Ανθρώπους που οριοθετούν μέσα στο ψυχικό και το ηθικό γίγνεσθε σε αυτή τη χώρα και στο εθνικό κατά κάποιο τρόπο, πετιώνται στον κάδο με ένα κοινικό τρόπο. Και αυτό μας κάνει να συσπυρωνόμαστε και να είμαστε πολλές φορές επιθετικοί ή παράξενοι. Γι' αυτό σκότωσε, λέτε, ο Άκης Πάνου. Τον είχαν εξοντώσει προπολίου, διότι, να πω πρώτα την διαλεκτική μου, αυτή που είπα και στο δικαστήριο, ότι ουδέποτε στις τελευταίες δεκαετίες η τηλεοπτική εικόνα, η οποία είναι το πανίσχυρο στοιχείο στην κοινωνία μας, του έδωσε την ευκαιρία σαν δημιουργό μισή ώρα να παρουσιάσει τα τραγούδια του και να συνδεθούν τα τραγούδια του με το περίγραμμά του. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για ένα δημιουργό, το ξέρουν όλοι πολύ καλά, ας πούμε, είναι σαν να το πετάς στο κρεματόριο. Και ορισμένες φορές τον έπαιρνα τηλέφωνο και ήταν στο υπόγειο και έφτιαχνε διάφορα και σκάλιζε. Του λέω, πώς είσαι, Άκη? Είμαι νεκρός, μου λέγε. Φράση, είμαι νεκρός. Να θυμηθούμε τη συνάντηση στο Επιγόντος. Τη μουσική συνάντηση. Τη μουσική συνάντηση στο Επιγόντος. Μανώλης Ρασούλης, Άκης Πάνου, πριν αρκετά χρόνια, στο Επιγόντος. Έχω τη χαρά, τη συγκίνηση και τη τιμή να παρουσιάσω σε εσάς, στο κοινό της πόλης που γεννήθηκε και μεγάλωσε ένας μεγάλος του λαϊκού τραγουδιού, ο φίλος μου και δάσκαλος Άκης Πάνου, μετά από 32 χρόνων δυναμική απουσία, ξαναγυρνάει στη ζωντανή επικοινωνία, σε μια στιγμή, σε μια συγκυρία που όλα και στο τραγούδι μέσα και στην κοινωνία στην Ελλάδα είναι ρευστά, θολά. Ένα θερμό χειροκρότημα για το μεγάλο του λαϊκού τραγουδιού, τον Άκη Πάνου. Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια περίπου, ήμουνα υπεύθυνος σε ένα φεστιβάλ στην Κρήτη στις Αρχάνες, έξω από το Ηράκλειο, και είχα καλέσει και τον Άκη Πάνου για να κάνει μια συναυλία. Κατέβηκε μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Έκατσε ένα μήνα εκεί, ήταν ένας άλλος άνθρωπος.
Ερχόταν οι χωριανοί, του φέρνανε ρακές, του φέρνανε κουλούρια, του φέρνανε διάφορα. Καθόταν αυτό, συζητούσε, αφού με είχε αγκαλιάσει μια φορά δακρυσμένος, ας πούμε, και μου είπε, μου έκανες μια παρένθεση στη ζωή μου. Και με έσφιξε πολύ δυνατά, ας πούμε. Μάλιστα τότε μου είχε πει, γράψε μερικά τραγούδια, να τα μελοποιήσω εγώ, δηλαδή να γράψω εγώ στίχους, τα μελοποιήσει αυτός. Και ήταν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Δηλαδή παίζαμε από καφενείο σε καφενείο, είχαμε κάνει έτσι μια κομπανία, ας πούμε, την ακυπανική κομπανία. Και γυρνάγαμε από τραπέζι σε τραπέζι. Και έπαιζε και ο Άκης, ας πούμε, φαντάζει τώρα έναν τύπο τέτοιο, να είναι και αυτός μέσα στο αυτό με το όργανο να παίζει. Και ο διπλανός του οργανοπαίχτης, ο οποίος δυσκολευόταν και είχε σηκώσει το πόδι, ο κιθαρίστης ήταν αυτό, έβαζε και το πόδι του Άκης, του κράταγε το πόδι του αλλονού. Δηλαδή, πότε μια αυτά αλληλεγγύη το 1988. Αν βρισκόταν σε μια προϋπόθεση μέσα αστικής γαλήνης, ας πούμε, θα αποδεχόταν όλο αυτό το μικρό μεγαλείο. Πριν μερικές μέρες που μιλήσαμε, για να πούμε ότι θα κάνουμε αυτή εδώ την εκπομπή, μου είχατε πει για ένα τραγούδι, για μερικούς στίχους που έχετε γράψει για τον Άκη. Με τον Άκη, όταν χωρίζαμε, λέγαμε, δεν λέμε τίποτα. Αυτό ήταν το σύνθημα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν λέγαμε αντίο, κοιταζόμαστε, δεν λέμε τίποτα και φεύγαμε, ας πούμε. Λοιπόν, έγραψα αυτό το τραγούδι, δεν λέμε τίποτα. Έτσι λέγεται, εν πάση περιπτώσει. Είναι λίγο έτσι κατεβατό, θα διαβάσω όσο προλαβαίνουμε. Καβάλα πάνε στην εκκλησιά, καβάλα τον δικάζουν. Και λόγω μιας κακιάς στιγμής ισόβια τον βάζουν. Και στον Άδη πέφτει σύρμα, πως θα έρθει η πρώτη φύρμα. Άκης πάνω, Άκης κάτω, τρεις και το λουρί της μάνας, είναι η ζωή Μαντάμ Ορτάνς και ο Χάρος Μαλαγάνας. Όμως νάτι η παρέα και παντοτινή και ωραία. Ήρθε η Δήμητρα και ο Σπύρος, η Μίνα, ο Δούκας, η Κική, τα παιδιά μαζί και η Άννα, ο Πανάγος και ο Σάβας, ιδού ο Στέλιος και ο Αντώνης και ο Μαστροκατσαντώνης. Λέει ο Άκης το τραγούδι και εσύ πατάς το φλούδι. Σαν το παιδάκι γέλασε, μωρέ που σε εξεγέλασε. Και με τη γόπα που κρατά το επόμενο ανά. Καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα τον δικάζουν και επειδή παρενοχλεί στο φέρετρο το βάζουν. Άκης πάνω, Άκης κάτω, τρεις και το λουρί της μάνας, γύρω του υφάλτη τραγουδούν το τραγούδι της Ροκάνας. Δεν λέμε τίποτα. Έχει μοναξιά εκεί πάνω, ε? Δεν το νομίζω. Όχι. Εκεί τώρα θα έχει βρει τους πλείστους όσους. Φιλαράκια του, ο Χριστάκης, τον οποίον αγαπούσε ιδιαίτερα, το στράτο Διονυσίου, τον πατέρα μου, δύο μέρες πριν από τον Άκη, στο γεροκορταφείο τον θάψαμε. Γνωριζόντουσαν και οι δύο ζώρικοι τύποι. Το πατέρας μου ήταν της ιδίας ιδιοσυγκρασίας, εν πάση περιπτώσει, πιο αστός. Και ο Άκης, ας πούμε, ήθελε να είναι ένα είδος μπουρζουά, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν το νομίζω. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που οπουδήποτε ήταν, με το περιβάλλον συνδιαλεγόταν. Δηλαδή θα βρει τύπους να τσακωθεί, θα είναι ζωντανός, ζωντανό πνεύμα. Τουλάχιστον αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Ότι θα είναι ένα εσαΐ πνεύμα το οποίο μπορεί να δημιουργεί και πρόβλημα ο λίγος στον Άγιο Πέτρο, διότι του είχε γράψει και ένα τραγούδι. Θα σου κάτσω μπάτσο. Δηλαδή εσύ είσαι για να είσαι θυρωρός, μη μας την γίνεις από τα αριστερά. Και εκεί που θα είναι, θα συνομιλεί. Αν υπάρχει κάτι σαν πιωτό, κάτι της, ας πούμε, έτσι, στα παιδεία αυτά, τα ηλίσια παιδεία, θα το δοκιμάζει. Με την παρέα και τα λοιπά. Οπότε δεν λέμε τίποτα. Όταν θα πάμε, θα... Τελειώσαμε.